Πλούσιο θέαμα από 100 περίπου αγωνιζόμενους αναμένεται να παρακολουθήσουν όσοι θεατές βρεθούν την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στην πίστα Σικάμινου του Δήμου Οροπού. Ο αγώνας είναι ο πέμπτος του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδος με συνδιοργανωτές στην Αθλητική Λέσχη Μοτοσυκλέτας Οροπού και την εκτός δρόμου ομάδα μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10.30 το πρωί. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο αγώνα που οι θεατές μπορούν να το δουν από παντού, χωρίς δυσκολία. Έχει άμεση πρόσβαση από το Σικάμινο, το χωριό είναι περίπου στο χιλιόμετρο. Ασφαλτοστρωμένη διαδρομή μέχρι το σημείο του αγώνα. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο ασφαλή αγώνα και περιμένουμε όλους να έρθετε να δείτε τι είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός και πόσο ασφαλής μπορεί να είναι. Να μιλήσουμε λίγο για την ασφάλεια, γιατί υπάρχει και στην επικαιρότητα ένα θέμα με τα Γιάννητσα. Ναι. Σε αγώνες καρτ στην Πάτρα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα και ότι είναι ασφαλής. Πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί πήρε τόσο μεγάλη επισημότητα και αναγνωσιμότητα 2-3 ατυχήματα με το μηχανοκίνητο αθλητισμού και όχι χιλιάδες ατυχήματα που γίνονται σε άλλους αγώνες. Εμείς θεωρούμε και σαν Ομοσπονδία αλλά και ως τέλεχος της Ομοσπονδίας και ως διοργανωτής αγώνων ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Δεν υπάρχει οργανωτής που να θέλει να κάνει ένα αγώνα με ατύχημα. Όμως έχουμε ένα άθλημα το οποίο έχει ένα ρίσκο, δεν παίζουμε τάβλη και κάθε ατύχημα είναι γνώση για την Ομοσπονδία και βελτιώνεται. Άσχετα αν φταίει κάποιος και ποιος φταίει. Εμείς εκεί μένουμε. Είναι πολύ ασφαλείς αγώνες. Αυτό λέει η εμπειρία μου μετά από 25 χρόνια στον χώρο της μοτοσυκλέτας, της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας. Να μιλήσουμε λίγο και για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε για σχολές ασφαλής οδήγησης, τόσο η Ομοσπονδία όσο και ο σύλλογός σας. Εγώ με αφορμή τον αγώνα που θα γίνει 21 Νοεμβρίου, παροτρύνω γονείς, νέους ανθρώπους να έρθουν να δουν από κοντά τι πάνε με το σκυλέτα. Υπάρχουν νέα παιδιά που θα τρέξουν εκεί, υπάρχει κατηγορία γυναικών που θα τρέξει εκεί. Παροτρύνω γονείς να έρθουν να γνωρίσουν τη μοτοσυκλέτα από κοντά. Είναι ασφαλής η μοτοσυκλέτα, υπάρχει εξοπλισμός, υπάρχει σωστός τρόπος να εκπαιδευτείς. Οπότε το παιδί όταν φτάσει στα 17-18 και βγει και στην άσφαλτο, θα μπορεί να είναι ασφαλής και θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η άγνοια είναι αυτή που σκοτώνει. Παίρνουμε ένα μηχανάκι και βγαίνουμε στον δρόμο. Εκεί στα δικά μας σωματεία, στις σχολές ασφαλής οδήγησης που δημιουργεί και η Ομοσπονδία, υπάρχουν και οι ιδιωτικές σχολές. Σε μαθαίνουν να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Σίγουρα έχει γίνει μια προετοιμασία. Κυρίως μου στόχος δεν είναι αυτοί οι αγώνες, όμως έχω προετοιμαστεί κατάλληλα και για αυτούς. Κυρίως μου στόχος είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αυτός είναι αγώνας του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Νοτιού Ελλάδος. Είναι αγώνας αντοχής. Εντάξει, σίγουρα η προπόνηση που έχω κάνει για το Πανελλήνιο με έχει βοηθήσει και για εκεί. Είμαι έτοιμος. Είσαι πρωταθλητής στην κατηγορία Junior. Έχεις ανέβει επίπεδο από φέτος. Είμαι πρωταθλητής το 2018 και το 2019. Δυνατές χρονιές. Το 2020 δουλέψαμε πολύ λόγω COVID, δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποιο αγώνα. Ωστόσο η προπόνηση έμεινε, έχω ανέβει κατηγορία, είμαι ανταγωνιστικός. Αλλάξαμε και κάποια πράγματα στη μηχανή, άρα... Πότε ξεκίνησε να οδηγάς μηχανή, ποια ήταν η πρώτη σου σχέση με μοτοσυκλέτα? Νομίζω στα 4 μου, ξέρω εγώ, πατέρα μου. Είχα και εγώ το μικρό, γιατί το ζήταγα. Άρχισα να καβαλώ, στην αρχή φοβόμουν, δεν ήμουν έτοιμος. Σιγά σιγά κάπου μου το είχε πάρει το μηχανάκι, τέλος πάντων το ξαναβρήκα, το ζήτησα και από τότε δεν έχω σταματήσει. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια, κοστίζει κιόλας. Έχεις ανθρώπους που σε βοηθάνε, σε στηρίζουν? Σίγουρα είναι δύσκολο, κοστίζει. Έχω κάποιους χορηγούς κι εγώ. Έχω την Πέτρα η οποία μου δίνει τα μηχανάκια. Έχω την Γέννη η οποία μου δίνει η ρούχα και το Βασίλη τον Πούδρο. Έχω μετά το Ride Shop που μου δίνει λάστιχα, το Σωτήρι το Λάμπρου με τις αναρτήσεις Shop Master, την Τζεραλουμίν και τον Κώστα το Χαχάγια, ο οποίος είναι ο team manager, ας πούμε, έχει την ομάδα. Μαζί του τρέχουμε όλους τους αγώνες, μας βοηθάει και μηχανικά και μας δίνει και κουράγιο, ας πούμε. Δηλαδή στο τελευταίο γύρο είναι αυτό που φτάσει, είναι ψυχός, ας πούμε.